Σας καλωσορίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες του ποδοσφαίρου, από το ηλιόλουστρο αυτό στάδιο, όπου ο καιρός, όπως βλέπετε, μας έχει κάνει το χατήρι σήμερα. Και αυτός με τον τρόπο του θέλει να συμβάλλει στη γιορτινή ατμόσφαιρα που επικρατεί. Όλοι μας ανυπομονούσαμε για αυτό το παιχνίδι και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που διεξάγεται υπό ιδανικές συνθήκες. Ας το απολαύσουμε. Ένα γήπεδο στολίδι που σίγουρα σε φτιάχνει. Είτε αγωνίζεσαι σε αυτό, είτε βλέπεις αγώνα. Για όσους απομακρύνθηκαν για λίγο από τις θέσεις τους, το μάτς ξεκίνησε. Ρανόκια, μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Έξυπνη η πάσα του. Θα συγκλίνει προς τα μέσα. Βγάζει τη σέντρα. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Εδώ ζορίστηκε ο Πορτιέρε. Ο Πετάνια δεν νομίζω ότι έκανε κάτι λάθος. Απλά ο τερματοφύλακας έκανε απίθανη επέμβαση. Τζανιόλο. Την μπάλα. Η Ρώμα κυκλοφορεί σωστά την μπάλα. Έχει υπο... Τζανιόλο! Φοβερή απόκρουση! Ο Τζανιόλο μάλλον νόμισε ότι τον είχε τον τερματοφύλακα εδώ, αλλά έκανε μεγάλο λάθος. Πελεγκρίνη πηγαίνει για να εκτελέσει το κόρνερ. Και επιλέγουν την εκτέλεση με κοντινή πάση. Πολύ καλή προσπάθεια. Γλιτώνει τα χειρότερα. Πετάει την μπάλα μακριά για να είναι σίγουρος. Συνέχεια με πλάγιο. Πολύ καλή πάσα. Σαν σε προπόνηση εδώ. Γρήγορες, κοφτές πάσες. Σουτάρι. Πολύ καλή απόκριση. Ωραία επέμβαση. Μπράβο του. Ο Έμπρεχαμ ανάκασε τον αντίπαλο πορτιέρο σε μια μεγάλη επέμβαση. Μπράβο πάντως και στους δύο. Η Ρώμα κέρδισε το δεύτερο κόρνερ. Η αντίπαλη ομάδα είναι ακόμα στο 0. Κριστάντε. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Ατυχία, το χτύπημα ήταν πολύ καλό. Θα εκτελέσουν το τρίτο τους κόρνερ, ενώ οι αντιπαλοί τους δεν έχουν κερδίσει ούτε ένα. Κριστάντε! Και πάει για τον γκολ. Και πάνε με γκολ! Καταπληκτική προσπάθεια για τη Ρώμα. Απίστευτο! Έσπασε το ρόδι για τον σημερινό αγώνα. Έχω την εντύπωση ότι ένας αμυντικός κάλυπτε το οπτικό πεδίο του τροματοφύλακα και γι' αυτό μάλλον δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Η λευκή ισοπαλία είναι παρελθόν. 1-0 το σκορ. Κατάφεραν με την αξία τους να πάρουν το προβάδισμα. Θα πρέπει τώρα να προσέξουν πολύ γιατί ο αντίπαλος καραδοκεί. Και κάνει το σούτ. Με την μπάλα. Τζανιόλο. Ξεκινάει η κόντρα. Έιμπραχαμ! Οι αμυντικοί εδώ μάλλον ανακουφίστηκαν.
προσπάθεια. Ναι, δεν ήταν καθόλου κακό. Απλά δεν τη βρήκε όπως ήθελε την μπάλα και για λίγο δεν τα κατάφερε. Ο Πετάνια με την μπάλα. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Και να η κεφαλιά. Εδώ ο τερματοφύλακας τα χρειάστηκε. Αλλά να, τώρα έρχεται και το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου. Και να είμαστε λοιπόν στην ανάπαυλα. Στα πρώτα 45 λεπτά είδαμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία από τις δύο ομάδες, ένα γκολ και γενικά ένα ευχάριστο παιχνίδι. Τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από το πρώτο ημίχρονο? Η Ρώμα αξίζει το προβάδισμα στο σκορ. Ίσως να πρέπει να είναι και ευρύτερο αυτό αν σκεφτούμε πόσες ευκαιρίες έχασαν. Πάντως αν συνεχίσουν έτσι, η νίκη είναι στα χέρια τους. Το παιχνίδι είναι 1-0 μέχρι στιγμής. Για να δούμε τι θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Το μάτς παίζεται και πάλι. Το 1-0 συνήθως είναι και παγίδα, γιατί είναι αρκετά έθραυστο σκορ και αν επαναπαυθεί σε αυτό η ομάδα μπορεί να την πατήσει. Με τους παίκτες να κρίνονται πίσω, αντί να δημιουργούν νέες καταστάσεις. Είναι επικίνδυνος εκεί. Το μαρκάρισμα είναι αντικανονικό. Καταλογίστηκε, ναι, καταλογίστηκε φάουλ. Και είναι κίτρινη κάρτα. Απόλυτα φυσιολογική απόφαση φαίνεται αυτή. Αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις των συμπαικτών που είναι γύρω του, δεν πρέπει να είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Είναι η χαρά κάθε προπονητή να βλέπει τους επιθετικούς του να παίζουν σκυλί σε άμυνα. Αυτό ατσαλώνει ολόκληρη την ομάδα. Στο σημερινό ποδόσφαιρο δεν αποτελεί έκπληξη αυτό. Οι επιθετικοί σε πολλές ομάδες πρέπει να γυρνάνε πίσω και να μαρκάρουν. Και δίνει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα. Όπα, τον τσακώσανε. Υπέροχη προσπάθεια. Κατάφερε να τα κάνει όλα λάθος. The attendance for this match was 71,898. Ακόμη ένα πλάγιο. Αναγνωρίζει το λάθος του σε αυτήν την φάση. Νομίζω πως απλά δεν του βγήκε. Τίποτα παραπάνω. Την μπάλα! Το κάρφωσε! Με δύο γκολ διαφορά πλέον έχουν το κεφάλι του ήσυχο. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα συστήματά τους. Ψάχνουν για το λάθος, πιέζουν τον αντίπαλο και μόλις του πάρουν την μπάλα ξεχύρονται στην αντεπίθεση. Και από ό,τι φαίνεται, αποδίδει. Substitutions taking place. Αλλαγές πρώτων πυλών. Φυσικά μόλις η μπάλα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο έλεγχος του μάτς αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Το 1-0 ήταν αρκετά έθραυστο. Τώρα σίγουρα νιώθουν πιο ασφαλείς. Και η πίεση σαφώς μεγαλώνει για τους αντιπάλους. Παρά την ήττα που έφαγε σε αυτή τη φάση, δεν νομίζω να πτωηθεί ίσα-ίσα. Έτοιμος για το σούτ.
Ο αμυντικός εδώ ξελάσπωσε την ομάδα του. Α, δεν τη φτάνει αυτό. Μεγάλη ευκαιρία. Έιμπραχαμ. Βρίσκεται σε θέση offside. Substitution in progress. Κάρσντορ. Καλή ιδέα. Τα έχει τα τρεξίματα. Πελεγκρίνι. Πάει για γκολ. Πεσίνα. Τζανιόλο. Κριστάντε. Ευκαιρία να σπάει. Είπε όχι. Έξοχος. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να προσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Η Ρώμα κέρδισε άλλο ένα κόρνερ. Είναι το τέταρτο. Οι αντιπαλοί τους ακόμα να κερδίσουν ένα. Κριστάντε. Χαμηλά γίνεται η σέντρα. Τζανιόλο. Και νέα ευκαιρία. Ο διαιτής σφυρίζει τη λήξη του παιχνιδιού. Τα κατάφεραν. Μια υπέροχη νίκη εδώ για τους οπαδούς, για τον προπονητή. Όλοι εκστασιασμένοι με τον τρόπο που έπαιξε η ομάδα σήμερα. Την μπάλα. Ψηφίστηκε παίκτης του αγώνα. Πανάξια θα έλεγα. Χάρη στα κατορθώματά του. Τι σκέφτεσαι για το σημερινό ματς, Γιώργο? Νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν πέρα για πέρα δίκαιο. Η διαφορά δυναμικότητας ήταν μεγάλη. Το ξέραμε από πριν, αλλά αποδείχθηκε και στον αγωνιστικό χώρο. Ευχαριστώ τον Γιώργο Θαναελάκη που ήταν μαζί μας αυτό το απόγευμα. Και εδώ τελείωσε ο χρόνος μας. Νομίζω πως αυτό ήταν για σήμερα. Εγώ ευχαριστώ, Χριστό.